Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Σλοβάκου ηγέτη τα τελευταία χρόνια και έτσι ήταν πολλά αυτά τα οποία είχαμε να συζητήσουμε. Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις και την παγκόσμια ασφάλεια, τη συνεργασία μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ και βέβαια τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και Σλοβακίας σε όλα τα επίπεδα. Ως Ευρωπαίο αλλά και Ατλαντικό Σύμμαχο ενημέρωσα τον κύριο Χέγκερ για την στρατηγική εταιρική σχέση που συναποφασίσαμε πριν από 2 μέρες με τον πρόεδρο Μακρόν. Ένα βήμα ενδυνάμωσης του αυτόνομου δρόμου της Ευρώπης αλλά και ενίσχυσης του νατοϊκού πυλώνα της. Κάτι που ασφαλώς ενδιαφέρει και τη Σλοβακία, γιατί όσο αυξάνονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η ισχύς και η επιρροή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Θεωρώ ότι ακολουθώντας τις ίδιες αυτές κατευθύνσεις, Ελλάδα και Σλοβακία μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά τους αμυντικούς αλλά και διπλωματικούς τους δεσμούς. Πολλά υποσχόμενες όμως είναι και οι Έλληνο-Σλοβακικές οικονομικές σχέσεις. Η στρατηγική θέση των δύο κρατών μας διευκολύνει την ανάπτυξή τους, κυρίως στα πεδία των μεταφορών και της ενέργειας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς τα σχέδια των δύο χωρών για την ενεργειακή μετάβαση. Σλοβακία και Ελλάδα έχουμε αποφασίσει από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουμε, να μηδενίσουμε ουσιαστικά την εξάρτησή μας από τον λιγνίτη ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να κινηθούμε γρήγορα στην πράσινη μετάβαση. Συζητήσαμε με τον φίλο Έντουαρντ φυσικά και τα ζητήματα που αφορούν την τουριστική συνεργασία. Είμαι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός η Ελλάδα για Σλοβάκους επισκέπτες, αλλά πιστεύω ότι και η Σλοβακία μπορεί να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για Έλληνες επισκέπτες και προσβλέπω να κάνουμε πολλά περισσότερα στον τομέα της τουριστικής συνεργασίας. Και βέβαια, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στενά σε ό,τι αφορά την συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας με ανταλλαγή τεχνολογίας, ειδικά στις αναδασώσεις, όπου η Σλοβακία έχει μεγάλη εμπειρία. Και βέβαια, είναι σήμερα η ευκαιρία να ευχαριστήσω ξανά δημόσια τον Έντουαρντ για την πολύ σημαντική και άμεση ανταπόκριση της χώρας τους στην έκκλησή μας για συνδρομή κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω ότι με τον κύριο Πρωθυπουργό συμφωνήσαμε ότι οδεύοντας προς το τέλος της πανδημίας οι οικονομίες μας δεν μπορούν να υποστούν άλλους περιορισμούς και εφαλτήριο για την ανάπτυξη, για την επανεκκίνηση των οικονομιών μας στην Ευρώπη αποτελεί αναμφίβολα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα και Σλοβακία, λοιπόν, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με κοινό στόχο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και την κοινωνική προστασία και την κοινωνική συνοχή. Η ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο, προϋποθέτει και ασφάλεια και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσα τον φίλο Έντουαρντ για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, για τη στάση της Τουρκίας. Τον ευχαρίστησα και πάλι, διότι η Σλοβακία υπήρξε σταθερός υποστηρικτής των ελληνικών θέσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τόνισα και πάλι ότι είναι προς όφελος όλων μας η Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο, στις ράγες της διεθνούς νομιμότητας απέναντι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο κύριος Χέγκερ εξάλλου έχει πλήρη εικόνα, καθώς η Σλοβακία διαθέτει πολύ σημαντικό προσωπικό της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο και διαχρονικά υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού και του Συμβουλίου Ασφαλείας στο νησί.
Από τη συζήτησή μας δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά και τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα μας απασχολήσουν την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη που θα βρεθούμε μαζί στην Λουμπλιάνα. Και συμφωνήσαμε ότι η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να επιταχυνθεί έτσι ώστε να αποτρέψουμε τα Δυτικά Βαλκάνια να μετατραπούν σε εστίες νέων προβλημάτων. Η Βαλκανική Χερσόνησος είναι ευρωπαϊκή, συνεπώς και το μέλλον της περνά μόνο μέσα από την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, για την συζήτησή μας. Ήθελα με την επίσκεψή μου να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την Ελλάδα το καλοκαίρι. Η επίσκεψή μου επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά μου να ενδύνομαι τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. Ως απόδειξη αυτής της καλυτερέψης των σχέσεων μας, είναι η αποστολή των 75 πυροσβεστών με τα 35 σύγχρονα οχήματα. Η κατάσταση αυτή μας δείχνει τη σημαντικότητα της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Συζητήσαμε επίσης τα βήματα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε και χαίρομαι ότι ήρθε μαζί μου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ως χώρα με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά την αναδάσωση, θα θέλαμε να προσφέρουμε την βοήθειά μας και σε αυτόν τον τομέα.